Αυτό είναι, ακομπλεξάρι. Λίτσο, θα σε κάνω look of the day στο site. Σήμερα. Δεν ξέρω. Τα θέματα σου, παιδί μου. Αμέσως σας λέω εγώ, γιατί αύριο έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση. Και κοιτάξτε αμέσως τι φοβερές συσκευές θα έρθουν στο σπίτι σας. Παιδιά, αύριο Παρασκευή, μεγάλη κλήρωση. Συσκευές φοβερές Morris. Κοιτάξτε, πλυντήρια, κλιματιστικά. Όλα αυτά είναι Morris και ο φοβερός αφιγραντήρας. Και έχουμε και FNU, μην ηχοσύστημα, αλλά και τηλεόραση 43 ίντσων. Όλα αυτά θα κερδίσει μία κυρία, ένας κύριος, αύριο Παρασκευή. Καλέστε τώρα 14550, στείλτε μήνυμα TAF στο 54990, look of the day μου. Σήμερα όμως πρέπει να πάρετε, που είναι ωραία μέρα, να τηλεφωνήσετε για να τα πάρετε αύριο. Είναι καλημέρα. Κοίταξε να δεις, η σελήνη είναι στον κρυό. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε γεγονότα τα οποία είναι έτσι με ένταση γενικότερα, αλλά είναι μία καλή περίοδος, μία καλή μέρα και σήμερα και αύριο. Αύριο τα συναισθηματικά προσέχουμε λιγάκι, ώστε να, και να κερδίσετε και να βάλετε μπρος καινούργια πράγματα. Είναι μια εποχή, είναι ένα δίμηνο που μπορείτε να σκεφτείτε μια καινούργια δουλειά, να σκεφτείτε κάτι να βελτιώσετε πάνω στη δουλειά. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι μέρες και θα έχετε επιτυχία. Βέβαια είχαμε μιλήσει για λαμπερούς γάμους και 38 διαζύγια, συνεχίζουν οι υποσύνδεσοι. Λοιπόν. Σωστό. Λοιπόν, για εσάς κρύους σήμερα, η σελήνη είναι στο δικό σας ζώδιο. Ειδικά αν είστε γεννημένοι γύρω στις 8 του μηνός, θα έχετε προβληματισμό πάνω σε επαγγελματικά θέματα. Ενώ αν είστε γεννημένοι γύρω στις 15 την Παρασκευή, αποφύγετε να έρθετε σε σύγκρουση με τον σύντροφό σας ή τους συνεργάτες. Παρόλα αυτά, εσείς που είστε γεννημένοι γύρω στις 15, να ξέρετε ότι αυτό τον καιρό μπορείτε να κάνετε κάτι καινούριο, να κάνετε μία αλλαγή, αλλά να στηριχτείτε πάνω στο παλιό. Αυτή την εποχή, αυτό το δίμηνο, έχει μεγάλη σημασία κάτι παλιό να το διαμορφώσετε σε καινούριο. Αυτό που λέγαμε τώρα. Συναισθηματικά είστε σε μια καλή φάση, τα οικονομικά μπορείτε να βελτιώσετε, ενώ αν είστε γεννημένοι τον Απρίλιο, με τον Άρη απέναντι από το ζώδιό σας, είστε λίγο επιθετικοί, θα έλεγα, σας εκνευρίζουν οι άλλοι και οι κρύοι, άμα νευριάσουν, νευριάζουν λιγάκι. Προσοχή λοιπόν εσείς. Τα ταυράκια μας θα ζήσετε δύο διαφορετικές μέρες. Παραδείγματος χάρη, σήμερα είναι μια πολύ καλή μέρα για να ρυθμίσετε ένα θέμα που έχει σχέση με την εργασία, που αν το, ή την υγεία σας αν έχετε θέματα, που εάν το συζητήσετε αύριο ίσως και να μην πετύχει τόσο. Γι' αυτό προσπαθήστε να ρυθμίσετε σήμερα υποθέσεις με μυστικούς τρόπους, φροντίζοντας πάρα πολύ θέματα που έχουν σχέση με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες. Πολλές συνεργασίες σε αυτό το χρόνο θα μπορούσαν να προκύψουν. Προσπαθήστε να κάνετε καλές επιλογές, είτε αύριο ούτως ή άλλως είναι ζώδια της γης και προχωράνε αργά και σταθερά. Προσπαθήστε λοιπόν να μην είστε υπερβολικοί πάνω σε σχέσεις και συνεργασίες, οι οποίες θα είναι πολύ πολύ σημαντικές για εσάς, και να ξέρετε ότι έρχεται μια διετία όπου θα μπορείτε να σταθεροποιήσετε τα σχέδιά σας. Είναι μια πολύ σημαντική χρονιά όταν ο Δίας είναι απέναντι από το ζώδιό σου και ο Κρόνος σταθεροποιεί. Δηλαδή έρχεται κάτι καλό, αλλά γενικότερα μπορείς να το σταθεροποιήσεις. Για τους διδύμους σήμερα, ενδεχομένως με φίλους ή συλλογική δουλειά, να έχετε να κάνετε πάρα πολλά και πάρα πολλές αλλαγές. Ορισμένα πράγματα μπορεί και να μην σας αρέσουν, να θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι σημαντικές. Ο Άρης σας κάνει πολύ δυναμικούς αν είστε γεννημένοι το Μάιο. Μπορείτε να πετύχετε πολλά πράγματα αυτή την περίοδο. Στο χώρο της εργασίας θα υπάρξει συνέχεια, θα υπάρξει συνέπεια. Και πράγματα που έχουν σχέση και με τα οικονομικά θα μπορείτε να τα προωθήσετε τώρα. Αυτό το δίμηνο είναι θεαματικό, δηλαδή και αν ακόμη πρέπει να βάλετε κάποια χρήματα ή να πάρετε κάποια χρήματα για να ρυθμίσετε ένα θέμα εργασίας, αυτό θα πρέπει, νομίζω, να έχετε ελπίδα ότι θα μπορούσε να γίνει. Προσέχετε λίγο την υγεία σας. Για τους καρκίνους μας που εξακολουθείτε να είστε σε αυτή την αντιφατική φάση, από τη μία ένας έρωτας, ένα παιδί, μία δημιουργική διάθεση σας έχει κυριεύσει, από την άλλη όμως ένα καυγαράκι με πρόσωπο του περιβάλλοντός σας ίσως να είστε έτοιμοι να το ρίξετε, μέσα εισαγωγικά το ρίξετε. Από την άλλη, κρυολογήματα, μικροατυχήματα, κρυή, καρκίνη, ζυγή και εγώκερη του πρώτου δεκαημέρου, προσέχετε κρυολογήματα, μικροατυχήματα αυτόν τον καιρό. Και βλέπουμε πολλά αυτό τον καιρό,
ο Σκορπιός που κάποια ώρα θα μιλήσουμε για το Σκορπιό περισσότερο. Λέμε κάποιοι πλανήτες μπαίνουν στο Σκορπιό, αλλά ίσως χρειάζεται λίγη μεγαλύτερη ανάλυση του τι αιτήματα έχει ο Σκορπιός και τι θα φέρει ο πλανήτης της επέκτασης. Όταν ο Δίας μπαίνει σε ένα ζώδιο, σημαίνει επέκταση, επέκταση αυτόν που ζητάει το ζώδιο αυτό. Θα το πούμε όμως άλλη μέρα. Εάν είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες θα έχετε ένα ωραίο μήνυμα. Η καρκίνη. Η καρκίνη, ένα μήνυμα το οποίο θα σας ενδιαφέρει. Ενώ θέματα που έχουν σχέση με την επαγγελματική ή κοινωνική σας ζωή, εσείς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες θα πρέπει να προσέχετε το γάμο σας ή γενικά την επαγγελματική ζωή, ειδικά αύριο που θα δώσουν ημερομηνίες, θα πρέπει να προσέχετε. Ίσως είστε επαναστατημένοι, θέλετε να αλλάξετε κάτι από ό,τι σας βαραίνει και αυτό μπορεί να γίνει απρόβλεπτα και να φέρει ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν θα μπορείτε να διορθώσετε μετά. Τα λιοντάρια μας